οι περισσότεροι όσοι είχαν τέλος πάντων μια επαφή παλιότερα, ξέρετε τον χώρο στη Μολέτη. Ο χώρος εδώ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι ένας χώρος ανοιχτός για εκδηλώσεις και πολιτικές και ευρύτερα πολιτιστές κλπ. Σήμερα θα κάνουμε μια εκδήλωση για το Τομπάς, για τον άγνωστο πόλεμο. Περισσότεροι βέβαια για εσάς ο πόλεμος αυτός δεν είναι άγνωστος, είναι όμως και κάποιοι που είναι άγνωστος. Αυτή η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη δολοφονία του Αρσένη Παυλόφ από τον Ναζί μέσα στο σπίτι του πριν από λίγες μέρες και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Και γίνεται επίσης και με αφορμή ένα πρόσφατο ταξίδι που είχε γίνει στο Ντομπάς και κάποιες εμπειρίες, κάποια συμπεράσματα που έχουν αποκομιστεί από εκεί, αλλά και ταυτόχρονα μια προσπάθεια να σχεδιάσουμε από εδώ και πέρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, καθώς όπως βλέπετε και η ευρύτερη περιοχή, όχι μονάχα η περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας, αλλά η ευρύτερη περιοχή που ανήκει η χώρα μας και το Αιγαίο, περνώντας από την Κύπρο μέχρι τη Συρία και λοιπά, είναι μια συνεχή αναταραχή. Σήμερα είχαμε τα γεγονότα της σύλληψης των Κούρδων βουλευτών και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Τουρκία και για την ευρύτερη περιοχή και το πώς θα έχουμε μια όψη της κατάστασης. Αύριο υπάρχει και μια συγκέντρωση στην οποία καλό θα ήταν να παρευρεθούμε και να συμμετέχουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, είχαμε πει ότι σήμερα θα έχουμε σύνδεση με τον Υπουργό, εισαγωγικά, είναι υπεύθυνος άμυνας, τον Έντορ Πασούρη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, πρώην πολιτικό επίτροπο της εργατικής ταξιαρχίας Κάλμιους. Η ταξιαρχία αυτή είχε δημιουργηθεί από ανθρακορύχους, οι οποίοι εργάζονται στην περιοχή των Ντονιέτσκ. Για λόγους ασφαλείας δεν θα γίνει απευθείας σύνδεση, αλλά μας έχει στείλει βίντεο, ειδικά για την εκδήλωση ο Πασούρη, όπου θα το προβάλλουμε αμέσως τώρα. Είναι σύντομο το βίντεο, θα το δούμε και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Απλά, ακριβώς επειδή σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον Αρσένη Παυλόφ, να σηκωθούμε να κρατήσουμε ενός από την τον Αρσένη Παυλόφ και στους χιλιάδες αντιφασίστες που έχουν δολοφονηθεί στην Ανατολική Ουκρανία από τους Ουκρανούς Ναζί. Αθάνατος.